Έχουμε φυσικό ήχο, παιδιά. Κάτι. Ναι, αλλά. Α, όχι, έχει ενό λεπτού, δεν ξέρω. Τι είναι, ναι, αλλά κάποιο πρέπει να εξηγήσουμε κι εμείς. Να καταλάβουμε γιατί βλέπουμε για να το εξηγήσουμε κιόλας. Θα το δούμε. Θα το καταλάβουμε. Η Χρύσα είναι κάπου, παιδιά. Σύνομα. Που να βλέπει την εικόνα και να μας και είναι μπροστά και ξέρει να μας. Ναι, αυτή η σιωπή είναι κάτι τώρα. Είναι. Με ακούτε? Α, μπράβο, Χρύσα, ναι, σε ακούμε. Είναι η εθνική. Των δύο. Εθνική ύμνη, καλά. Ξεκίνησε με τον τουρκικό εθνικό ύμνο και τώρα παίζει ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Τώρα τα ακούμε. Τώρα ακούμε και το φυσικό. Και θα έχουμε προσφώνηση και αντιφώνηση. Οπότε. Ναι. Θα τα πούμε μετά από λίγο. Ναι, ναι, Χρύσα. Δεν το ακούγαμε πριν το φυσικό ήχο, γι' αυτό. Χάσαμε πάλι τον ήχο. Όχι, μάλλον σταμάτησε τώρα. Α, ήταν από το τηλέφωνο της Χρύσας, οπότε να έχουμε τη Χρύσα, παιδιά. Ρε. Σήμερα στη φιλόξενη Αθήνα εσάς και την κυρία Ερντοάν σε αυτή την επίσκεψη που γίνεται 65 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη, μια επίσκεψη η οποία μπορεί και πρέπει να αποκτήσει τις ιστορικές διαστάσεις που αρμόζουν στο μέλλον και την προοπτική των λαών μας. Και όταν λέω ιστορική, κυριολεκτό. Όχι μόνο γιατί έχουμε τη βούληση. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε τη βούληση. Αλλά γιατί έχουμε και το ιστορικό παρελθόν που μπορεί να μας διδάξει. Είναι στο χέρι μας να μείνει ιστορική ως αφετηρία μιας νέας εποχής. Όπως η εποχή την οποία δημιούργησαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Κεμάλ Ατατούρκ και τον Ισμέτη Νονού. Ήταν και τότε δύσκολα τα πράγματα. Ήταν λίγο μετά την υπογραφή της θήκης της Λοζάνης και τα γεγονότα που τότε μας πλήγωσαν πολύ. Όμως αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες είχαν τη δύναμη, τη διορατικότητα και ταυτοχρόνως τη βούληση να προχωρήσουν και να χτίσουν μια νέα εποχή φιλίας και κυρίως εμπιστοσύνης. Εμείς οι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, πάντα προσδοκούμε να ξαναφτιάξουμε αυτή την εποχή. Να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Γιατί είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που φαινομενικά μας χωρίζουν. Αρκεί να έχουμε τη θέληση. Και επειδή μίλησα για ιστορικά δεδομένα, θα πω κάτι που εσείς το γνωρίζετε καλά, αλλά οι συμπατριώτες μου μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ναι, πραγματικά σκέφτομαι εκείνη την εποχή που η εμπιστοσύνη ήταν τέτοια ανάμεσα στους λαούς μας και στις ηγεσίες τους, ώστε το 1934, μέσα στο κλίμα που δημιούργησαν ο Βενιζέλος, ο Ατατούρκ, ο Ισμέτη Νονού, μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε φτάσει στο σημείο εμπιστοσύνης, ώστε επειδή η Ελλάδα δεν είχε διπλωματική εκπροσώπηση στο Ιράν, τότε τη διπλωματική εκπροσώπηση των Ελλήνων στην Τεχεράνη την ανέλαβε η Τουρκία. Πρόεδρε, μπορούμε και πρέπει να εγγενιάσουμε από σήμερα. Πάνω στις δυσκολίες και αυτά που φαινομενικά μας διχάζουν, μπορούμε να χτίσουμε τις γέφυρες του μέλλοντος,
Εκείνες που ταιριάζουν στους λαούς μας. Γιατί οι λαοί μας, και ιδίως σε αυτή τη δύσκολη εποχή, έχουν περάσει πολλά. Ιδίως από έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά τις συνέπειες του τις ζούμε καθημερινά. Μέσα σε αυτό το κλίμα εμείς οι Έλληνες θέλουμε να προχωρήσετε και εσείς στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τους όρους, αλλά εκείνο που προέχει είναι η βούληση το να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις μας, που ούτως ή άλλως είμαι βέβαιος θα τις φτιάξουμε ξανά, αλλά γιατί εκεί είναι το μέλλον του τουρκικού κράτους και ιδίως του τουρκικού λαού. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός ταιριάζει στον τουρκικό λαό. Μπορεί να βρει μέσα στην Ευρώπη το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας που μπορεί να κατακτήσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μέσα στην παγκοσμιοποίηση και τους κινδύνους που συνεπάγεται όλη αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση, της οποίας τις συνέπειες καθένας υπό διαφορετικές εκδοχές βεβαίως σήμερα ζει. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε από τους ευρωπαϊκούς λαούς, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και είμαστε έτοιμοι να τη βοηθήσουμε. Αυτό το κλίμα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σηματοδοτήσουμε σήμερα από εδώ. Αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε στις συναντήσεις μας από τώρα και στο μέλλον. Τους αναλέω για μια ακόμα φορά, αφού το είπατε κι εσείς. Δεν πρέπει ό,τι μας δίχασε να προσδιορίσει το μέλλον μας. Συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στους λαούς μας, πρέπει να στηριχθούμε πάνω σε εκείνο που μας ενώνει. Και ακόμα μια φορά το λέω. Αυτά που ενώνουν τα συμφέροντα των δύο λαών μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να μας διχάζουν, πολλές φορές από παρεξηγήσεις μάλιστα. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω εσάς και την κυρία Ερντοάν ακόμα μια φορά. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και σας εύχομαι καλή δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων σας. Υπό δύσκολες συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε και που εσείς έχετε αποδείξει ότι έχετε και τη δύναμη και τη φρόνηση να αντιμετωπίζετε. Και ευχόμαστε ο ελληνικός λαός στο φίλο τουρκικό λαό να έχει το μέλλον που του αναλογεί και που του ταιριάζει, τόσο στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ερντοάν, καλώς ορίσατε. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, saygıdeğer hanımefendi, saygıdeğer dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı muhabbet sofrasında χαίρομαι εν καλπί, πάρα πολύ που σας συναντώ σε αυτή την φιλόξενη διοργάνωση. Πριν από 65 χρόνια, μετά τον Τζελάλ Μπαγιάρ, πρώτη φορά πραγματοποιείται μια επίσημη επίσκεψη από πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας και προσωπικά νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Στην πραγματικότητα
Είμαστε δύο λαοί που ζουν δίπλα-δίπλα. Και έχουμε μία προαιώνια ιστορία που βασίζεται σε βάθος χρόνου. Στη χώρα μου, υπήρχαν Ρωμοί πολίτες που ο αριθμός τους ξεπερνούσε τους 10.000. Παρομοίως έχουμε ομοεθνείς μας στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτή η συνύπαρξη, η πολιτισμική συνύπαρξή μας, έχει δείξει ότι μπορούμε να ζούμε δίπλα-δίπλα. Στόχος μας με αυτή την επίσκεψη είναι η διαφορετική οικοδόμηση του μέλλοντος. Με ενότητα, με συνύπαρξη, με αλληλεγγύη. Ιδιαιτέρως, όπως εξέφρασε και ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, με προβλήματα στην περιοχή μας, η συνεργασία μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Πλέον, μεταξύ μας, υπάρχουν πολλά πεδία συνεργασίας στον τουρισμό, στο στρατιωτικό πεδίο, στο οικονομικό και σε άλλα πολλά, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν συμπολίτες μου οι οποίοι κάνουν επενδύσεις και τους συναντώ τακτικά και μαθαίνω τις σκέψεις τους σχετικά με τις επενδύσεις που κάνουν στη χώρα σας. Όταν μου εκφράζουν την ικανοποίησή τους, σκεφτόμαστε τι άλλο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Κοιτώντας προς το μέλλον, σκεφτόμαστε ότι πρέπει πλέον να διδαχθούμε από το παρελθόν. Αν λάβουμε τα μαθήματα του παρελθόντος, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Όμως, αν λάβουμε τα σωστά μηνύματα από το παρελθόν, θα οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτή τη στιγμή, είτε οι επενδυτές στην Ελλάδα, είτε οι επενδυτές στην Τουρκία, μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν επενδύσεις ακόμα και σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο μιας αμοιβαία αποφελούς συνεργασίας να χτίσουν ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο της ενέργειας υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε από κοινού, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο αφενός με τον αγωγό TAP-TANAP, αφετέρου με τους ενεργειακούς πόρους, το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα τόσο για θέρμανση όσο και για βιομηχανικές χρήσεις. Βλέπουμε ότι αποτελεί μια σημαντική υποδομή για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Στην πολιτική, στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και εκφράζω τις ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά γι' αυτό. Βεβαίως, οικοδομώντας το μέλλον, ένα από τα βήματα που θα κάνουμε μαζί είναι και η συνεργασία μας και η αλληλεγγύη μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνεργασία. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία τόσο εξ ονοματός μου όσο και εξ ονοματός της συζύγου μου και της αποστολής μου. Θέλω να ευχηθώ ένα καλό βράδυ και καλή όρεξη.
Λοιπόν, αυτά ήταν. Αυτό ήταν από τις προσφωνήσεις και τις αντιφωνήσεις από την πρωινή.